Από το 2001 μας κατασκόπευε ο δορυφόρος της γείτονος. Έρευνά μου τότε στην Α1 στο τηλεάστη. Η Τουρκία είναι ενδεκάτη στρατιωτική δύναμη στον κόσμο σύμφωνα με περισσινούς πίνακες που είχα συμβουλευτεί. Η Άγκυρα όμως δεν σταμάτησε ποτέ τον πάση φύσεω εκβιασμό της και δίτα της αποστρατικοποίησης που άπαντες γνωρίζετε. Πολλά τα ρεπορτάζ που τόνιζαν σύμβουλοι του Αρντογκάν πως φτάνουμε την Αθήνα με τα όπλα μας. Ε λοιπόν Αθήνα και εννοώ τους χωρίς εθνική συνείδηση θύνοντες καθέβδουν βραδέως πατρίδα μοναδική και όσοι σε προδίδουν ελεηνή και θλιβερή. Η τουρκική τηλεόραση μετέδωσε ότι αναπτύσσεται και θα είναι επιχειρησιακά έτοιμο το τέλος του 2023 ένα υποθαλάσσιο βλήμα κρίζ ακτίνας 2.000 χιλιόμετρων, δηλαδή θα δύναται να εκτοξευθεί από οποιοδήποτε σημείο της κεντρικής Τουρκίας. Έξω από τι ακτέ τη υπό έλεγχο Δυτική Λιβύη, παράδειγμα τη Ανατολική Μεσογείου που θέλετε, και να πλήξει το σύνολο της ελληνικής επικράτειας. Το βλήμα αποκαλύφθηκε ότι αναπτύσσεται από το 2017 στο τουρκικό κέντρο ναυτικών όπλων στην Σινόπη. Είχα αναφερθεί με ρεπορτάζ μου, θα δείτε στο παρελθόν, από το Ινστιτούτο Τουμπιτάκ Σέτζε. Αλλά το μεγάλο άλμα στην εξέλιξή του έγινε όταν επιλύθηκε το πρόβλημα του κινητήρα του το οποίο μαζί με το σύστημα Tercom ακολουθίας αναγλύφου είναι το πιο σημαντικό σε ένα πλήμα χρήσης. Καθώς πρέπει να λειτουργεί απρόσκοπτα σε ύψη μερικών μέτρων πάνω από το έδαφος κάτω από τα 10 μέτρα στη μεγαλύτερη διάρκεια της πτήσης του. Πληροφορίες ως τώρα έλεγαν ότι η ακτίνα δράσης είναι 800 ως 1200 χιλιόμετρα αλλά όλες οι πηγές δίνουν στον κινητήρα δυνατότητες να σταλεί το βλήμα σε απόσταση πάνω από 2000 χιλιόμετρα σύμφωνα με το TERETE το ζήτημα του κινητήρα το 2020 το Ινστιτούτο Τσουμπιτάξ Αγκέ το έλυσε όταν αγόρασε από την Ουκρανική εταιρεία κινητήρων Τσεβεχιόνκο. Progress, την τεχνολογία των κινητήρων Κρίζ. AI35, εξελιγμένων προφητήριων συστημάτων των πρώτων Σοβιετικών Πυραύλων Κρίζ που κατασκευάζονταν στην Ουκρανία. Έτσι λοιπόν ο πύραυλος Γκέζ κατέστη δυνατό να ολοκληρώσει την αναπτυξή του και να αποτελεί πλέον το βασικό οπλικό σύστημα των νέων παυρυχίων του 214, τον υποσχεδίαση Μίλντα, αλλά και τον υποεξυγχρονισμό Type 209-1400. Για κρυμμένες ειδήσει, έγκαιρη, έγκαιρη ενημέρωση, εγγραφείτε, κοινοποιήστε ό,τι σας άρεσε. Η αλήθεια πάση θυσία εδώ.